vibe μου κιό. Yes. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φανταστική αναρόπιταν από τη Χρύσο Λέφου και... Ναι. Ρικατόνι με κιμά. Στο φούρνο. Φούρνο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, είμαστε ενθουσιασμένες, είμαστε σε ένα ζεστό χώρο εδώ με ωραίους ανθρώπους. Ας σου ζούμε πάμε... λίγο γιατί είναι λίγο κρύο και πρέπει να βράσουμε. αρέσκει μου τούτος ο συνδυασμός του κιμά με μακαρόνια και τελειωμένο φαντάζομαι με τυρί που πάνω στο φούρνο. Ναι, και μες στη μέση. Α, και μες στη μέση. Ναι, και θα σου πω ένα μυστικό. Μωρά με θωρείτε. Μες τούτα τα μακαρόνια. Κρύβω πάντα σπανάσι. Δεν καταλάβει κανένας τίποτα. Γιατί δεν το βγάλεις το σπανάσι σου, γιατί δεν θέλεις. Την καταψυξή, φέρα κατεψυγμένο, ένα το βγάλω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι με στούτα τα μακαρόνια έκρυψα σπανάσι, φακές, κόκκινες φακές. Πε αλήθεια. Ναι, μανιταράκια που ένας μου τα κοπελούθηκε μου εντρώει ούτε μανιταράκια. Μιλώ σου ότι θέλεις χωνείς, δεν καταλάβει κανένας τίποτε και τρών το ούλι. Τώρα να σε καταγγείλω. Έλα σε ρωτήσω, γιατί δεν ευκάλες το σπαράσι που το καταψύξει. Στην καταψύξει. Γιατί δεν το ευκάλες. Δεν νόμιζες ότι δεν θα λιώσει. Να έξω και να διαλυθεί καλύτερα από την. Εγώ θα σου κάνω μια σπιτική τυρόπιτα. Τυρόπιτα ή αναρόπιτα. Το λοιπόν θα μπορούσε να της μπεις αναρόπιτα, φετόπιτα, χαλουμόπιτα γιατί έχει και αναρίν και φέτα και χαλούμι. Αν θα βάλεις άλλο τυρίν να βάλεις μόνο αναρί, χαλούμι. Ανάλατη. Και θα βάλω αναρίν, ανάλατη, φέτα και χαλούμι. Μάλιστα. Εγώ που να αλλά πρώτα είναι. Θα ξεκινήσεις εσύ. Ωραία. Λοιπόν, να πω και τα υλικά μου και να αρχίσουμε. Πριν να ξεκινήσεις να πω κάτι εγώ. Ναι, βέβαια. Το λοιπόν, θυμάστε που είπα προχτές της γαλάτια και στέλνετε μου και μηνύματα. Έφερα εδώ για να τα δείξω. Τούτον είναι, θα ξεκινήσουμε από το σέλινο. Το σέλινο είναι τούτο. Περίμενε ένα λεπτό, περίμενε ένα λεπτό. Να πω κάτι. Ναι. Γιατί δεν το κάνει τώρα μου να τιανίζουμε τον κιμά που να έχουμε έτσι λίγη τζιλιά. Έτσι θα έχουμε τζιλιά, να κάνω. Κοιλιά δεν έχουμε, εξαφανίστηκε η τζιλιά, κάνουμε δίαιτα. Ναι. Το λοιπόν, τούτο είναι το σέλινο. Τούτο λέγεται σέλερι, στην Κύπρο λαλούμε τη σελενιά. Ναι. Και τούτη είναι η σελινόριζα. Ναι. Εσκεύασα λίγο για τη σελινόριζα γιατί εγώ δεν την ξαναχρησιμοποίησα πουθενά. Εσκεύασα ότι τρώεται και έτσι μόνη τη. Πουρές γίνεται πολλά. Πουρές, σούπα γίνεται. Ναι, το σέλινο, ναι, αλήθεια. Βοηθά στο μεταβολισμό. Ναι, διάβασε ότι είναι το, το λαχανικό που καίει τις πιο πολλές θερμίδες. Εγώ παλιά που ήμουν έτσι στα νιάτα μου και έκανα διάφορες ποτούντες απόπειρες, έπινε ένα χυμό με σέλινο, πράσινο μήλο, καρότο. Δεν δούλεψε όμως. Δούλεψε. Ήταν καλό, ήταν καλό. Αυτά που πέρα, πάει εσύ τώρα. Λοιπόν, εγώ να σας κάνω ρίκα. Να σας πω καταρχήν ότι έτσι πειράζουμε μια καλή. Ναι, ναι, ναι. Να μην παρέξει κάτι. Ω, έσαι παρέξουμε μια καλά. Και κύριε Λαλή, είμαι μισό σκληρή. Τώρα πάει προς το ολό σκληρή. Λοιπόν, ρικατόνι πολωνές στο φούρνο. Θέλουμε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, μία κουταλιά ελαιόλαδο, έναν κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τρεις σκελίδες σκόρδο, μία κουταλιά βούτυρο ανάλατο, 200 γραμμάρια σπανάκι κατεψυγμένο ή φρέσκο βάρτε, αν θέλετε, ό,τι έχετε, δύο κουταλιές μαϊντανό φρέσκο, έναν κουταλάκι φρέσκο θυμάρι ή ξηρό να δεν έχετε φρέσκο, 125 ml λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ψιλοκομμένες ντομάτες από συσκευασία, 200 γραμμάρια περαστή ντομάτα ή πασάτα θέλετε, 500 γραμμάρια ρικατόνι, 300 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη και 200 γραμμάρια χαλούμι τριμμένο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, μπορούμε να βράσουμε δάμε από πάνω το νερό λίγη ώρα και θα μέσα να βράσω τα μακαρόνια μου. Θα χρειαστείς βοήθεια από μένα. Μπορεί. Εντάξει, θα τρύψω χαλούμι. Όχι, τρύψε το χαλούμι γιατί εγώ έχω τα πράγματα μου έτοιμα.
Λοιπόν, τούτον είναι το τηγάνι μου, έβαλα αλάτι και να βάλω τα ρικατόνι μου. Λοιπόν, θα δείτε τη συσκευασία με τα μακαρόνια. Εάν σας λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ 10 λεπτά, εσείς θα ψήσετε 8 λεπτά. Θα είναι 2 λεπτά κάτω που, το, που τι σας λέει στη συσκευασία, γιατί τα ρικατόνια να ψηθούν και στο φούρνο και με τη σάλτσα δεν τα θέλετε βαρύψημένα. Μαραζώνω με βαρύψημένα τα μακαρόνια. Δεν πρέπει. Λοιπόν, βάλω τα ρικατόνι μου και παρακαλώ να πιάσετε ώρα 11 λεπτά. Εντάξει. Την ώρα να καλά, αν πιάνει τίποτα τώρα ή που είναι ώρα που να ξαναγοχλάσει εγώ το νερό. Εγώ την ώρα που τα βάλω μες στο νερό. Α, από την ώρα που τα βάλω. Πιάνω την ώρα, ναι. Ναι. Εάν ας πούμε να αρχίσει να χωγλάσει το νερό, όπως τώρα που μπορεί να αρχίσει ναι. να χωγλάσει το νερό, ένα μπορεί να προσθέσω ακόμα ένα λεπτό ή κάτι. Έβαλα το δάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να, κάνουμε το, να βάλουμε τον κυμά. Να βάλω έτσι μια κουταλιά ελιόλαδο. Τούτος είναι κυμάς μοσχαρίσος. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κυμά ο οποίος είναι χοιρινός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χοιρινό κυμά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα. Να το βάλουμε. Εγώ στον τη φάση που βάλω τον κυμά, και τούτον ξαναείπα σου το ότι είχε πολλούς σεφ που λαλούν, στον τη φάση να μην αλατίζεις. Εγώ βρίσκω ότι είναι πολλά πιο γευστικό το φαΐ. Εάν αλατίσω τώρα, mm-hmm. βάλω αλάτι και πιπέρι στον κύμα. Έτσι. Γιατί πιάνει πάνω στο κρέας ναι. και γίνεται έτσι πιο γευστικό, ας πούμε. Σε εμπιστεύομαι. Έτσι. Επέλεξες ρικατόνι γιατί αρέσκει σου που έχει την τρυπούλα μέσα και ναι, ναι, ναι. Και επίσης αρέσκουν μου εμένα τα καλύτερα μου μακαρόνια, μα ψήνω μακαρόνια στο φούρνο. Τα καλύτερα μου εκείνα που πάνω ξεροψήνονται τα μακαρόνια μαζί με το τυρί και γίνονται έτσι σκληρά. Κοίτα που είναι δυσκολία που πάνω ναι, και προλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Κίνα, σε δική μου γαλάτια. Μιλώ ότι που μου μητσά, η μάμα μου κάθε φορά που κάνουν οτιδήποτε έτσι μες στο φούρνο, έχουν τρυπούδες ώσπου να τα σερβίρει, γιατί έπιανα και έπιανα εκείνα τα... Ναι. Που ήταν που πάνω. Να αφήσω τον κυμά έτσι να πάρει χρώμα, να σπάσουμε, να τον σπάσουμε, να μην έχει έτσι κομμάτια μεγάλα. Και εντωμεταξύ να κόψω το κρεμμύδι μου, ψιλοκομμένο. Τούτα τα φαγιά πρέπει να σου πω ότι εάν ας πούμε έχεις κάποιον ο οποίος είναι vegetarian, και τρώει κρέας, μπορείς πολλά εύκολα να κάνεις τούτη τη συνταγή με μανιτάρια και γίνεται φανταστική. Είμαι σίγουρη. Και να βάλεις και σπανάκι μέσα. Εντάξει. Θα μπορούσε και με κυμά σόγιας, γιατί όχι. Ναι, και με κυμά σόγιας θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Αλλά θα μπορούσε να βάλεις και διάφορα χορταρικά και να είσαι μια χαρά. Τα μανιτάρια μια καλή επιλογή, ξέρεις. Για τους vegetarians πάντα μια πολλά καλή επιλογή. Λοιπόν. Ψιλοκόψω το κρεμμύδι. Μπορείτε να βάλετε και κόκκινο κρεμμύδι, να θέλετε. Εσύ τι είναι να μας κάνεις μετά. Εγώ να κάνω την φανταστική την τυρόπιτα. Είπα σου που είναι αναρία, ανάλα τη φέτα και χαλούμι ναι. με φύλλο. Έτσι φύλλο. Φύλλο με γιαούρτι. Παρόμοιο με εκείνο που κάναμε την... Κρεατόπιτα. Ναι, την κρεατόπιτα. Ναι, την ήταν πολλά ωραίο το φύλλο. Ναι. Τούτη είναι μια συνταγή που μου δώσε η θεία μου η Χρυσούλα, που τον αναλυόντα να ζω με χαιρετίσματα και στην κόρη της Μαρίνα, έτσι που ανταλλάσσουμε σύνταγες. Και χτες που έψαχνα κάτι για να ετοιμάσω στην εκπομπή, δεν ξαναθυμήθη κάτι και είπα τέλεια. Και ας σου πω, ήταν φετόπιτα, αλλά λέω με 200 γραμμάρια φέτα ναι. και νικάει αναρή, νομίζω είναι φετόπιτα που πρέπει. Είπα τη σπιτική τυρόπιτα, είπα τη σπιτική τυρόπιτα. Εγώ θέλω να πω έναν πολλά μεγάλο να ζήσεις στην νίκη. Α, δεν στην κουμέρα, ναι. Να τις ευχηθούμε της κουμέρας, ναι, ναι, η Χρύσο επάντρεψε, οπότε ναι. τώρα ήταν μπορείς... ένας όμορφος γάμος, και τούτον πλέον με τον κορονοϊό που καλούμε πιο λίους ανθρώπους, εντάξει, ας σου πω, στεναχωρήθηκε πάρα πολλά γιατί ήθελε να καλέσει όντως είχε φίλους τους γνωστούς της, να σου πω ότι κάποιοι τέλεια κοντινοί της ανθρώποι έμειναν εκτός γιατί να κάνει μετά ένα πάρτι. Εντάξει, αλλά είναι τούτο που είναι πιο λίγος ο κόσμος, απολαμβάνει το... Έτσι είναι. Είναι ένα από τα πράγματα που να αφήσει ο κορονοϊός, νομίζω. Ότι πλέον είναι να είμαστε πιο... Είναι πιο μικρή. Ναι, μα είναι καλύτερα έτσι. Ναι.
Την Νίκη, η Νίκη ήρθε στην εκπομπή και έκαμε φανταστικά φαχίτα στη μου. Ναι, ήταν πάντα τα αγαπημένα της. Και σου πω ότι εγώ πρώτο κουμέρα φορήσα έναν ωραίο φόρεμα. Που κάτω τι φορέσα, αθλητικά, τέλεια αθλητικά. Ρώτα και τον Μενέλα, γιατί επιστρέφαμε την Παρασκευή που είναι ένα χωριό και λέω του Μενέλα, σου δείξω τα παπούτσια μου. Και άλλη μου, τι είναι τούτα που να φορήσεις. Μενέλα, ήταν ωραία όμως. Ήταν ωραία. Μα αφού είναι trendy να φορήσεις. Ήταν και λίγο ψηλά τούτα τα αθλητικά, δεν ήταν αθλητικά τέλεια χαμηλά. Εγώ είδα στην τηλεόραση την κυρία Μητσοτάκη που εφόρε έναν πολλά ωραίο κουστούμι και εφόρε που κάτω αθλητικά παπούτσια. Α, είδες. Έλα, λέω κόρη μου και εγώ να στέκομαι. Τέσσερα. Μπορείς να μου το δυναμώσεις γιατί να ακούω τι λέει ο Μενέλα. Έτσι θέλεις να ακούεις. Ευτυχώς, ναι. Τώρα ακούεις, μιλά τη Μενέλα εγώ. Όχι, πρέπει να μου το δυναμώσεις ακόμα λίγο, ναι, να ακούω τι λέει. Τώρα ακούεις. Μιλά Μενέλα, Δεν ακούω τίποτε, χαμηλώνει μου το αντί να μου το δυναμώνει. Μα τι παθαίνεις παιδί μου τώρα. Ναι, δυνάμωσε το ακόμα λίγο. Ένα ή άλλον αγάπη μου. Κάτι υπάρχει, ή ένα ακούω. Ένα καλύτερα. Έλα, κάμε τη συνταγή σου και δεν θα τώρα ακούεις. Ναι, πίστεψε με. Λοιπόν, έπιασες ώρα 11 λεπτά για τα ρικά. Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, ενώ σου βάλω και τα έκαμε νοκιμάσαι. Ναι, δεν είναι ωραίος. Ωραία. Θα βάλω και το κρεμμύδι. Α, να σε ρωτήσω, γιατί βάλες πρώτα το κυμάτζο μετά το κρεμμύδι. Διότι ήθελα να χάσει τα ζουμιά του, εντάξει. Ναι. Και οπότε να βάλω και το κρεμμύδι. Και το κρεμμύδι δεν θέλω, το θέλω να καραμελώσει ιδιαίτερα, θέλω το να μαλακώσει. Πόσες κελίδες κόρδο ρε γραφέρι συνταγή. Τρεις, αλλά έβαλα τέσσερις. Δεν πειράζει. Δεν έχει να φιλήσουμε ένα μπλάσμα αριστερά που είναι εκπομπή. Λοιπόν, εμένα να αρέσει και μου και κάνω και το πράγμα, εντάξει. Βάλω μια κουταλιά έτσι βούτυρο μέσα, γιατί διά πολλά ωραία γεύση. Εντάξει. Και μην το κάνω κάποιο να βράσει. Στην υγειά σου, έχουν το ημέρες. Αύριο είναι μόνο να μας κάνεις, σκεφτικές. Τι μέρα είναι αύριο. Έλα σου πω ότι άλλη εβδομάδα έχουμε το Βαλεντίνο, να ξέρεις. Λοιπόν, αύριο, άκου να σου πω τι θα κάνω. Ναι. Θέλω πάρα πολλά να σου δείξω πώς μπορείς ένα στρογγυλό κέικ να το κάνεις καρδιά. Αλήθεια, εγώ έχω ειδική φόρμα. Δεν είναι ανάγκη να έχεις φόρμα. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη απανά. Να σου δείξω αύριο. Εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορείς να το κάνεις. Που στρογγυλώ, εντάξει. Να κάνεις καρδιά. Εντάξει. Και είναι πολλά ωραίο που φτιάχνει, αλήθεια. Φτιάχνει κανονική καρδιά. Ένα σοκολατένιο το κέικ ή με παντζάρκα για να είναι red velvet. Θα κάνω red velvet. Α, okay. Αποφάσισα. Να σου πω, εγώ εγκατέλειψα τα red velvet τώρα. Mm. Να σημειώσω ότι δεν ακούω τίποτε. Καλύτερα, ακούω εγώ. Λοιπόν, έγκαμπνω red velvet, διότι δεν μπορώ να βάλω χρώματα μες τα κέικ, έτσι μ' αρέσκει. Και οπότε είναι να κάνω σοκολατίνα και επειδή να σου πω, για μένα η σοκολατίνα είναι το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου. Okay. Λοιπόν, να βάλω το σπανάκι μου, εγώ είπαμε χρησιμοποιώ κατεψυγμένο, αλλά τα πιάσουμε και τούτα τα λίγα. Αλλά θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και φρέσκο. Και φρέσκο μπορείτε να βάλετε. Να σου πω γιατί, ένα κουίς, ευκαιρία που θα μην. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Ωχ, παιδιά μου σκομυρίζει. Οκ. Μαϊντανός πάει με όλα, είπαμε. Αν θέλεις, ξέρεις ότι οι Πολωνές, οι αυθεντικοί Ιταλοί, ναι, για να την κάνουν, βάλουν μέσα σέλινο και καρότο. Ψιλοκομμένο σέλινο, ναι, και καρότο μαζί με το κρεμμύδι και τα, ναι, σκόρδα. Είναι στάνταρ το πράγμα βάση λαχανικών για μια ωραία Πολωνέζα, ας πούμε. Απλώς τούτη, επειδή έβαλα το σπανάσι, είναι να ασχολήθηκα με άλλα λαχανικά, αλλά θα μπορούσατε να βάλετε έναν καροτούδι λίγο σέλινο. Και είπα σας, εγώ πολλές φορές με τούτη τη συνταγή έκρυψα χιλιά και πράγματα, ναι, οπότε μπορείτε να κρύψετε και εσείς. Δεν τα κατάλαβε κανένας. Είμαστε μια χαρά. Λίον κρασί, θα το σβήσεις με λίον κρασί. Να το σβήσω, ναι. Το έφερα και το... Α, δαμε, εντάξει, δεν το είδα πριν, τώρα άλλο, μα γίνεται γαλάτια. Εμάθε μας εμάς να τα σβήνουμε με κρασί και γαλάτια θόκαμι. Πάντα, στάνταρτ. Λοιπόν, έλα να σου βάλω και μετανό. Κανένα κρασί φτηνό που βρεθήκε το 9, φανταζούμε. Αστιεύεσαι, αγάπη μου.
Είπαμε, το κρασί που βάλουμε μέσα στο φαΐ είναι το κρασί που πίνουμε, ναι, ναι, το κρασί βέβαια. Που χάλασε μέσα στο ντουλάπι, το γενεξί. Μα είναι η λογική, ποιος μου είπε ότι είδε, μη βάλεις το ξύδι. Να μην βάλεις το κρασί που πίνεις, κανονικά πρέπει να βάλεις το κρασί που να σερβίρεις με το φαΐ. Γιατί είναι όπως τη λογική, λέμε να εξατμίζεται το αλκοόλ, αλλά και φεύγει τέλεια. Οπότε συγχύζεις ναι. Πιο κρασιά στο φαΐ σου. Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι. Και γι' αυτό υπάρχει και το μεγάλο δίλημα κατά πόσο πρέπει να βάλεις κρασί μες στο φαΐ που σερβίρεις ανήλικους, ας πούμε. Έχει κόσμο που λέει ότι δεν πρέπει να βάλεις κρασιά. Εγώ βάλω πάνω. Βάλε να πέφτουν τα τσιμπούντα, να ησυχάζουμε και λίγο. Έτσι πέφτουν τα τσιμπούντα, που σημαίνει ότι εξατμίζεται το αλκοόλ. Λοιπόν, βάλουμε θυμάρι. Αν δεν έχετε, είπαμε, φρέσκο, μπορείτε να βάλετε... αποξηραμένο. Okay. Ναι, λοιπόν, να τα βγάλουμε και τα μακαρόνια σιγά σιγά. Και τώρα να βάλω το κρασί μου δαμε. Okay. Πρέπει να σου πω ότι άμα κάνω τούτα τα μακαρόνια σπίτι μου, το σπανάσι, κόφκω το λίγο, δηλαδή πιάνω ψιλοκόφκω το πριν να το βάλω μέσα, όχι για κανένα λόγο, για να μην παίρνει κανένα στη δύση. Α, ότι είναι μέσα, νομίζω ότι πάει τα νόση. Ότι είναι μέσα, ναι, λιμπρασινάδα, ναι, όπως ναι. Έχουν πάντα σπρασινάδα. Αλλά δάμε θα το κόψω επειδή είσαστε ναι, εσείς. Ναι, εμείς τρώμε τα μάνα μου, έχουμε έτσι. Οπότε αν είναι εσύ πρόβλημα, να το αφήκουμε έτσι. Αλλά θέλετε μπορείτε να το ψιλοκόψετε τέλεια και απλώς είναι ένα πολλά ωραίο υγιεινό φαΐν και θα καταλάβει κανένας τίποτα. Okay. Τώρα θέλει λίγο να εξατμιστούν έτσι. Ναι, θέλει λίγο να εξατμιστούν τα... Να βγάλω τα μακαρόνια ή ακόμα. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ και έβαλα σου... Α, μπράβο. Και μπορεί να χρειαστούμε λίγο που το ζωμό, που το ζουμί, εντάξει, να σβήσουμε το μάτι. Θωρείς τώρα τα μακαρόνια εν τέλεια αλντέντε και θέλουμε τα να μείνουν αλντέντε, δεν τα θέλουμε να βαρύψηθουν. Να τα βάλω πίσω στην κατσαρόλα γιατί να βάλουμε τη σως. Τούτο είναι να το βάλω πίσω αν χρειαστούμε ζουμί να πιάσουμε που δαμε. Και άμα εξατμιστεί το νερό, τώρα θέλουμε το να εξατμιστεί ακόμα λίγο, γιατί κατέβασε πολύ νερό που βάλαμε το κρασί. Ούψ, συγγνώμη. Έκαψασε. Όχι. Μάνι μάνι να φάεις ποτούν το μακαρόνι. Για να δω πόσο αλτέντε είναι. Περίμενε κόρη μου να βάλουμε ποτούν το, να, τη σάλτσα να δω. Εγώ εσάστηκα, είχα χαλούμι σκληρό δαμέ. Είχα... Να, ναι! Εν είπαμε ότι κάτι σου είπε ο γιατρός για να βρεις τη φωνή σου ναι. Πίσω. Ναι, μόνο αποφεύγω άλλα πράγματα, όλα τα μακαρόνια. Τι! Ντομάτα. Α, ναι! Τους πολλούς καφέδες, τα γαλακτοκομικά. Α, γι' αυτό είναι τα γαλακτοκομικά, το χαλουμούδι που έφερες τώρα, δηλαδή δεν έχει γάλα μέσα. Εκτούγες ο γιατρέ. Δεν έχει γάλα. Εν πειράζει, να σε συγχωρέσει. Λοιπόν, να βάλω και τις ντομάτες έτσι για να φτυχούμε. Εγώ βάλω συσκευασμένη ντομάτα, ναι τη δαμέ. Και να βάλω και πασάτα. Στην αγορά έχει διάφορα είδη ντομάτες. Κάποιες είναι πιο συμπυκνωμένες, κάποιες είναι τόσο συμπυκνωμένες και πιο αρές. Ανάλογα με το είδος της ντομάτας που να χρησιμοποιήσετε, να δείτε αν χρειάζεται να βάλετε λίγο πάστα ντομάτας ή όχι. Εγώ έβαλω πάστα ντομάτας, αφήνω το και εξατμίζεται και μια χαρά δεν είναι η σάλτσα μου. Εάν δείτε όμως ότι η πασάτα είναι λίγο αραιή, τότε μπορείς να βάλεις ένα κουταλάκι πάστα ντομάτας. Ένα κουταλάκι πάστα ντομάτας για να πήξει. Okay. Δαμέ να χρησιμοποιήσω εγώ μοτσαρέλα και χαλούμι. Αρέσκει μου πάντα και ξανακαμματωτούν το πράγμα, νομίζω είδες με που το... που συνδυάζω ναι. Και τα δυο, και τη μοτσαρέλα και το χαλούμι. Είναι κάμα ένα κοτόπουλο γεμιστό, ναι, να θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Ο λόγος είναι γιατί το χαλούμι είναι λιώνει αρκετά μες στο φούρνο και θέλω, ξέρεις, να μπορείς τα μακαρόνια που τα βγάλεις με το κουτάλι και τραυκούνται τα τυρκά. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται τούν το πράγμα. Λοιπόν, τη μοτσαρέλα μου δαμε. Να τη σμίξω μαζί με το χαλούμι. Τρώει ακόμα, παιδιά, δηλαδή. Δεν έχουμε σωτηρία. Σταμάτα. Δοκίμαστε τον νέτρο, βάλε αλάτι, πιπέρι, βάλε και πιπέρι να χρειάζεται. Να βάλουμε και τυρί, όποτε βάλεις. Ναι, γι' αυτό δεν έβαλα πολύ. Οκ, πιπέρι.
Αν θέλετε να βάλετε και λίγο τσίλι ακόμα καλύτερα. Ε, θέλουμε, κανεί. Πόσο τσίλι να φάμε τον τη χρονιά. Νομίζω πρέπει να σβήσεις το... Ποιο? Ναι, το μάτι, ναι, δεν είναι η σάλτσα. Θέλεις τα ζουμούθκια τούτα από μέσα. Θέλω να είναι ρουλί, αλλά θέλω να είναι έτσι. Άιστην ακόμα λίγο. Εντάξει, οκ, γιατί ήρθα δάμε. Αρκές τα ψήνα, αλλά έχει πίσω. Όχι, θέλω έναν μπολ, γυρεύκω έναν μπολ. Εντάξει. Τι μπολ. Κάσες μου όλα τα μπολ, έβαλε όλα τα... Πιάσε το μεγάλο και μπειράσει. Δεν πειράσει, εντάξει, το κάνω δάμε. Πιάσε το μεγάλο. Α, ψυχιστήκαμε. Πάω, έρχομαι, πάω, έρχομαι. Οκ. Ναι, αγαπητέ. Θέλεις, μπορείς να κάνεις τον τίτλο. Είναι καλά σήμερα. Τον τα μακαρόνια με το... πώς το λαλούμε, με το... με τις πέννες, αντί να βάλεις ρικατόνι. Που πάλι γίνονται πολλά ωραία, αλλά θεωρώ ότι τα ρικατόνι είναι τα πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ η μοτσαρέλα μου, εδώ χαλούμι μου. Έτριψες τα στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Χοντρή μεριά του τρίφτη, ναι. Ο λόγος που τα σημείω είναι γιατί θέλω να χαθεί το χαλούμι, να δώσει γεύση και αλμυράδα στη μοτσαρέλα που είναι σχεδόν ανούσια και η μοτσαρέλα να λιώσει. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνει. Φτάνει. Εντάξει. Ναι. Να τα βάλουμε εδώ μέσα νομίζω, γιατί είναι πιο μεγάλο τούτο το. Οκ. Εάν δείτε ότι έδεσε πολλά η σάλτσα και θέλετε να κάνετε, να την αραιώσετε λίγο, θα πιάσετε λίγο από το νερό το μακαρονιό, ναι, που τα βράσαμε και θα το ανακατέψετε. Έτω. Θέλαμε να δέσει ακόμα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να τραβήσουν τα μακαρόνια. Να τραβήσουν τα μακαρόνια, ναι. Λοιπόν, να πιάσουμε έναν κουτάλι μεγάλο. Θέλουμε έναν κουτάλι μεγάλο. Το τέλεια το μεγάλο είναι κουτάλι. Να πιάσω τούτο, Χρύσο. Α, εντάξει. Οπότε είμαστε εντάξει. Οχ, τι ωραίο. Ανακάτεψε τα ακόμα λίγο. Λοιπόν, και να πιάσω τα μισά από τούτα τα μακαρόνια τώρα, έτσι χωρίς μου τα έτσι ποτσιποδά. Έλα. Εντάξει. Και να βάλω τα μισά από κάτω. Και να δούμε να μου να βάλουμε στη μέση. Τυρί. Έπιασε το πάλι. Λίγο μεγάλο το Pyrex μου, το συγγνώμη το... μεγάλο. Λίγο, τσάς μεγάλο. Πρέπει να δω λίγο πιο μικρό. Έχουμε πιο μικρά. Δεν ξέρω αν έχουμε πιο μικρά. Τώρα να δούμε, έχει πιο μικρά. Ναι, να κοιτάξω εγώ ένα λεπτό. Είναι εντάξει, δεν πειράζει. Μα γιατί τη σημώνεσαι τη κορούλα, έχουμε μπρίκα σε τον την εκπο. Έλα, γαλάτια. Τούτο είναι το ίδιο. Τι? Πιο μικρό τούτο. Όχι, δεν πειράζει, εντάξει, να το κάνουμε εδώ. Λοιπόν, και να χωρίσω και το τυρί μου σε δύο μέρη περίπου. Απαναγία μου. Ναι, είναι πάρα πολλά ωραίο λίγο σου. Οκ, είναι τέλειο. Και μετά, ό,τι έμεινε, γιατί θέλεις να στηρεί μες στη μέση, τρώει ακόμα, παιδιά. Να σου πω, μπορεί να το φάει έτσι. Δεν χρειάζεται να το βάλεις στο φούρνο. Ναι, ξέρω το ότι μπορείς να το φάει έτσι. Θες βοηθειά? Όχι. Και μετά βάλεις το υπόλοιπο που πάνω. Τέλειο. Ωπς. Όχι, μια χαρά είναι το ταψί μας. Ναι, ναι, εντάξει. Εμένα είναι λίγο πιο μικρό τζουνό που το κάνω σπίτι και έρχονται έτσι λίγο πιο συγκεντρωμένα, ας πούμε, τα μακαρόνια θέλεις. Αλλά εντάξει, και τούτο μια χαρά. Ό,τι έχετε σπίτι. Τέλεια. Και μην τα συσταρίσετε πολλά. Είπαμε ότι τα ωραία αντζίνα που εξέχουν από πάνω και μηνίσκουν μες στο φούρνο και γίνονται έτσι πιο ξεροψημένα. Και ώστε να πιάνεις το υπόλοιπο ωραίο τυράκι. Και... βάλες το από πάνω. Δεν είναι ανάγκη. Αλήθεια. Να λιώσει τούτο να γίνει πάρα πολλά ωραία. Τι είναι η τσαμαρέλα. Επαγγελματική φούρνη. Μιλούμε το control τώρα. Επαγγελματική φούρνη. Επαγγελματική φούρνη λέγεται τσαμαρέλα. Βάλεις για να κρούσει να τα... Α. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
Και τώρα πάμε στο φούρνο, θέλει παραπάνω, 25 λεπτά μόνο θέλει μες στο φούρνο. 25 λεπτά, 180. 180, νομίζω είναι 180. Τσάκαρε την κολλά μου, είναι 200. Ναι, ναι, 180 για 25 με 30 λεπτά. Ναι, 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 180. Οκ. Γεια σας. Πάει. Τα λέμε. Σ' ακολουθούμε, είμαστε μαζί σου. Όχι, θέλω να τη θέλω κι εγώ, γιατί δεν κατάλαβα. Θα βάλουμε και ώρα. Το λοιπόν, εγώ νομίζω να ετοιμάσω τα πράγματα μου και μετά να πάμε διάλειμμα. Πόση ώρα έχουμε? Ένα. Ωραία, τέλεια. Έχουμε 20 λεπτά. Α, να θέλω ένα μπολ μεγάλο, να το κάνω στο μίξερ. Έχω τυρίδα μέσα, πειράζεσαι? Τυρί. Ναι, το ζυμάρι που θέλω να κάνω και μέσα. Πειράζεσαι, αν είσαι και λίγο τυράκι. Όχι, αλήθεια. Εντάξει, άτε, πάμε. Πάμε να σας πω πρώτα τη συνταγή. Μέχρι να βρούμε μπολ να κάνουμε τη συνταγή μας. Για τη σπιτική τυρόπιτα θέλουμε 3,5 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, ένα κουταλάκι baking powder, ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι, 3/4 του φλιτζανιού ηλιέλαιο. Θέλουμε 1 1/3 του φλιτζανιού πρόβειο γιαούρτι. Για τη γέμιση θέλουμε 1 κιλό αναρί ανάλατι. Θέλουμε μία συσκευασία με 200 γραμμάρια φέτα. Θέλουμε 2 φλιτζάνια χαλούμι όριμο τριμμένο στη χοντρή μεριά του, στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Θέλουμε μισό φλιτζάνι δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο. Θέλουμε ένα κουταλάκι ξηρό δυόσμο. Θέλουμε 4 κουταλάκια baking powder. Θέλεις να μου πεις τι ψάχνει? Και θα χρειαστούμε και 4 αυγά. Μάλιστα. Τούτη είναι η συνταγή μας. Θα κάνω πρώτα το ζυμάρι, που είναι πανεύκολο. Μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ. Α, θέλω να μου, έτσι, να μου αφιερέσεις τα κοτσανάκια. Έντζον αναγκή να βγάλεις τα... Μόνο τα φύλλα να μου κόψεις, μην το ψιλοκόψεις. Αλλά θέλω έτσι μισό φλιτζάνι από τον το... Δυόσμο. Ναι, δυόσμο. Θα βάλω το αλεύρι μέσα στον μπολ μου. Το baking powder, το αλάτι, θέλουμε έτσι ένα κοφτό να κουταλάκι, θα ανακατέψουμε. Βράμε ζούρα. Γιούπι! Okay. Θα βάλω το λάδι. Ήταν ωραίο σας και όσο είσαι φρέσκος. Ναι, ως τώρα είναι η δύσκολη εποχή που δεν πολύ βρίσκεις. Ναι, ωραία. Αλλά ό,τι έβρουμε. Βασικά έτσι. Τώρα θέλεις να σου το μετρήσω μισό φλιτζάνι, ναι, δεν ξέρει τίποτε. Το λοιπόν. Και μετά βράσα νερό να βάλουμε ενώ τις δυο μην έμεινε. Να κάνουμε τσάι. Ξέρεις ότι ο θικιοσμής είναι το πιο χωνευτικό πράγμα. Μα φάεις το πιο ωραίο τσάι να πιεις μετά το φαΐ, να θικιοσμής. Μάλιστα. Το λοιπόν, τώρα εγώ έβαλα το επιεντολάδι παντού. Όχι, βάλα άλλο λίγο. Να το ψιλοκόψω. Όχι, νομίζω δεν θέλει. Και βάλουμε το γιαούρτι. Άρα δεν θέλεις μισό φλιτζάνι. Όσο γιαούρτι. Έβαλε να... να βάλω το χέρι μου τώρα να ζυμώσω. Ναι. Εντάξει. Τούτο να το βάλαμε στο χαλούμι. Ναι, ας το πες στο χαλούμι. Μην το φοηθείτε που στην αρχή είναι βρεμένο. Και το γιαούρτι είναι να το βάλετε, να κρατήσετε λίγο πίσω. Αλλά μπορεί να το χρειαστεί. Αν το δείτε ότι μαζέψει πολλά, εμείς θέλουμε τον να είναι έναν αφράτο φύλλο. Δηλαδή τούτο για μένα τώρα είναι σφιχτό. Τώρα να δείτε που να το χαμίσω κι άλλο. Διαφορετική του τη ζύμη που τη ζύμη της κρεατόπιτας που μας έκαμε. Όχι, σχεδόν η ίδια. Τα λέει σχεδόν τα διάφορα, νοσούς, είναι διάφορα. Όχι, λίγο τα υλικά νομίζω, πάνω κάτω το λάδι και τα έτσι. Okay. Αλλιώς είναι τα ίδια υλικά που έχει μέσα. Δηλαδή έχει μέσα αλεύρι, baking powder, γιαούρτι. Ναι. Δεν έχει διάφορα. Και θα μπορούσα να το κάνω στο μίξερ. Ναι, ναι. Θα γιατί μπορούσα... επιλέγεις να το κάνεις στο χέρι? Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο τώρα. Οκ. Εντάξει. Ναι, για τσίνους που έχουν μίξερ. Όχι, να σου πω, γιατί τώρα που το βάλεις μέσα στο μίξερ μαζεύκεται το λάδι και πρέπει να τον εκατώνεις συνέχεια και να το κάνεις.
Βλέπεις τώρα τελειώσε. Δώσ' μου την κούρτα, δεν τη θέλεις. Α, ένα... Ναι, όχι, ναι, βάλω μέσα γιατί να το αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί, που να πάμε διάλειμμα. Α, οκ. Συγγνώμη. Θέλεις να σου ανακατέψω τα τυριά ή να το κάνουμε μετά? Όχι, να το ανακατέψουμε τώρα. Okay. Θέλεις να θρηματίσεις τα μέσα την αναρή, ναι, και τη φέτα. Με τα χέρια μου, έτσι. Ναι. Μπορείς να τη χοντροκόψεις, να την τρίψεις στη χοντρή μεριά του τρίφτη. Την αναρή. Ναι, την αναρή και τη φέτα. Ωραία. Αλλά εντάξει. Ναι. Το λοιπόν έτσι ζύμι μας. Σας πω να βάλω και τούτον ούλο, να το πιάσω λίγο τούτον το γιαούρτι, γιατί θέλω την να λίγο πιο. Και το γιαούρτι μου βάλες πρόβιο. Α, είναι πρόβιο. Πρόβιο γιαούρτι. Ναι. Okay. Είπαμε, το πρόβιο το γιαούρτι είναι το καλύτερο γιαούρτι, είπαμε, είναι πάρα πολλά λίγα. Τα μέσα είναι χρυσό. Ναι, ναι. Okay. Το λοιπόν θα τα μαζέψω και τούτα τώρα, θα τη ζυμώσω. Και για να ρίσω ένα αλάτι. Ναι. Έναν κιλό αναρή αναλάτι. Θα μπορούσαν να ήταν αλατισμένοι, ήταν να ήταν πολλά αλμυρό. Θα ήταν αλμυρό. Ναι, δηλαδή ναι. Θα έκανε άλλη συνταγή. Ίσως σε εκείνη την περίπτωση να έβαλα χαλούμι φρέσκο, όχι σκληρό. Ναι, τώρα είναι σκληρό που βάλεις. Ναι, και η φέτα, επέλεγα μια φέτα που να μην ήταν πολλά αλμυρή. Okay. Okay. Το λοιπόν, σχηματίζεις το τζίνο. Ούλην την αναρή να βάλω. Ναι, να βάλεις ούλην την αναρή και τη φέτ. Δηλαδή το πράγμα είχε έναν κιλό αναρή μέσα. Ναι. Ναι. Εγώ τώρα αν ήμουν η Χρύσο ήταν να πιάσω την αναρή, να βάλω λίγο μέλι πάνω και έκανα έναν καρίνα. Δεν το συζητώ. Αν έβρισκα και έκανα έναν παξιμαδούι που μπορεί να έβρω μέσα στις τουλάπες που έχουμε δαμε και να φάω τη μισή. Κοίτα, εσύ μπορεί να μην τα έβρισκες του τα ούλα, αλλά εγώ ήταν να τα έβρω. Ναι, είμαι σίγουρη ότι ήταν να τα έβρεις. Τη φέτα να τη βάλω ολόκληρη. Ναι. Βάλεις δηλαδή 200 γραμμάρια φέτα. Ναι. Okay. Λοιπόν. Εδώ να σου σπάσω τα αυγά. Νομίζω ότι η αναρή πάντα είναι πιο ωραία να θρηματισμένη μέσα στο χέρι, να πούμε, γιατί μηνίσκουν κομμάτια πιο μεγάλα. Ναι. Και είναι ωραία να την νιώσεις. Ναι. Και η φέτα το ίδιο. Ναι. Η φέτα είναι ωραία να σου κομμάτια μεγάλα. Το λοιπόν, μετά να σου βάλω τα αυγά. Okay. Τέσσερα αυγά. Θα βάλουμε τέσσερα κουταλάκια baking powder έτσι για να ψηλώσει. Να τη δείτε την που τη ψήνετε. Τέσσερα κουταλάκια. Ναι, ότι να ψηλώσει, αλλά μετά που να έφκαλε το φούρνο να κάτσει. Okay. Και βάλω ένα κουταλάκι αποξηραμένο. Μπορεί να μου τραβήσει το μανίκι μου πάνω. Ναι, μισό λεπτό γιατί ζήσε μέσα στα γιαούρκια. Δεν είναι τίποτα, εντάξει, να αλλάξω. Για... Στην επόμενη εκπομπή. Εντάξει. Οκ. Μετά το διάλειμμα θα φορήσει τα καλά της. Ναι, να φορήσω τα καλά. Άρα, τούτη είναι η γέμισή μας. Ανακατεύουμε έτσι καλά. Πάμε ένα διάλειμμα να πάρετε μια ανάσα, να πάρουμε μια ανάσα και να έρθουμε πίσω. Σας δείξω πώς κάνουμε αυτήν την τέλεια σπιτική τυρόπιτα. Και να δούμε τα μακαρόνια της γαλάτιας φυσικά. Αν τα κάνεις μαπούδες τούτα και βάλεις τους καπίρα γύρω γύρω, δεν τι ανήσεις, τα ξέρεις τι ωραία που θα είναι όνειρο. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το φύλλο, να σου πω ότι μοίρασα το στη μέση. Έβαλα, θέλει ένα βρεμένο ρούχο που κάτω για να με φεύγει λαδό κολλά και έβαλα και τούτο γιατί ήταν πολλά βρεμένο να μην μου το βρέξει. Okay. Και άνομε ελάχιστο πιο πολύ φύλλο για κάτω που τη μέση. Μοιράζουμε το δηλαδή το ζυμάρι σε στα δύο ίσα μέρη. Δύο ίσα μέρη. Αφού λέει λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, δηλαδή 50-60 γραμμάρια, όχι πιο πολύ. Γιατί okay. Τούτο είναι να το βάλουμε και στα πλαϊνά. Α, εντάξει. Και κόφκω αντικολλητική λαδόκολλα, είπα σου το από την προηγούμενη φορά, όσο είναι το ταψί μου για να είναι πιο εύκολο. Ναι. Θα μπορούσαμε ούτε καν να το ανοίξουμε τον το φύλλο. Και απλά να το βάλουμε μέσα με τα χέρια. Ναι. Αλλά θεωρώ το ότι είναι πιο εύκολο. Θυμίζουμε ότι την επόμενη φορά μπορεί να ανοίξει ορθογώνιο φύλλο, να σου δείξω έναν εύκολο τρόπο που ανοίγει ορθογώνιο το φύλλο.
χωρίς να. Όχι χωρίς να. Επειδή το φύλλο που μόνο του, αν είσαι στρογγυλό, ναι. Πιο εύκολο να έχει ένα μεγάλο ζυμάρι και θέλει να ανοίξει τετράγωνο. Του τον έμαθα το τον τζουρό που έκανα τούρτες όταν ήθελα να ανοίξω ζαχαρόπαστα, που άνοιγε που μόνη τη είσαι στρογγυλό, και έπρεπε να την ανοίξει τετράγωνο. Τώρα πρέπει να ανοίξει ένα αρσογόνι. Ωραία, εντάξει. Εγώ λοιπόν, τώρα να το πιάσω, να το βάλω δαμέ για να δείξουμε του κόσμου και μετά να σε βλέπουμε εσένα. Βασικά βάλεις το μες στη μέση έτσι, έκαμα το έτσι. Περίμενε. Εγώ τώρα να το απλώσω έτσι γύρω-γύρω, ώσπου η γαλάτα να μας δείξει το κόλπο που ξέρει. Το συγγνώμη, κόλπο... Κυριάκο μου. Τη γαλάτια να δείτε τώρα, εγώ απλά να το βάλω τούτο γύρω-γύρω. Εντάξει, λοιπόν, όπως έχεις δαμέ το ζυμάρι σου και κάνεις το μια μπάλα ναι. να ξεκινήσεις, βασικά κάνεις τούν το πράγμα. Θα κάνεις ένα σταυρό μες στη μέση, εντάξει. Τούτο κάνει το ζυμάρι σου την ώρα που το ανοίγεις να έρχεται προς τα κάτω και να κάνει τέσσερις γωνιές. Okay. Ναι, και οπότε είναι πιο εύκολο, θωρείς το να ανοίγει ορθογώνιο. Άνοιξε μου το τώρα. Θέλεις βάλε να βάλεις που κάτω, yes, βάλεις θέλεις που κάτω. Όχι, γιατί θέλω, γιατί να θέλω. Εντάξει. Okay. Και του τον είπα, σου έκανα το τον τζορό που ήθελα να νείω ζαχαρόπαστα τετράγωνη και ορθογόνια και αν μου πάνε τρογγυλή και επειδή είπαμε ότι τώρα έχουμε το διαδίκτυο μπαίνεις μελετάς και τούν το πράγμα κάνω το και με το ζυμάρι άμα θέλω να ανοίξω τυρόπιτες όπως έκαμε εσύ τώρα κάνω ένα σταυρό μες στη μέση για να ανοίξει ορθογόνια. Βέβαια μπορείς να το κάνεις και όπως το κάνεις εσύ τώρα. Ναι, αλλά τούτο είναι εύκολο στρόπο. Ναι, είναι εύκολα γιατί κάνεις σου γωνιές το ζυμάρι και ανοί. Εγώ να σου πω ότι άνοιξα το ζυμάρι μου, έβαλα το και στα πλαϊνά. Ωραία, άνοιξα το και εγώ τούτο αν το θέλεις. Είπαμε ότι τούτο το χαρτί είναι κόψες το στο size του... Στην επιφάνεια μπάνω. Ναι, στο μέγεθος του ταψού. Και είπα σας, το ζυμάρι μη σας ανησυχεί. Αν είναι ομοιόμορφο και ξέρω εγώ μετά να φουσκώσει θα γίνει τέλεια. Συγκαλύψω, περίμενε. Με τέλεια. Όχι, τέλεια. Και μετά επειδή εγώ φορώ γάντια, να το βάλω. Ναι, βάρτο. Θα να φέρω και εγώ την άλλη, να μην μπροστά να τη δούμε. Γάμποσον το τύρι. Ναι, είναι πλούσια. Ξέρεις όμως, επειδή είναι αναρρή, που είναι βαρύ τυρί και είναι έτσι κρεμωτόν και ωραίο, πολλά ωραία, πολλά έτσι αφράτη. Να σου πω ότι αν θέλεις που πάνω μπορείς να την αλείψεις με αυγό, αν και εγώ εκείνη γίνει και έτσι ωραία χωρίς αυγό, γιατί έχει μέσα το λάδι, έχει και πολύ λάδι. Σε τι, πώς την έψεις εσύ, 180 βαθμούς θα την ψήσουμε για 55 λεπτά, έτσι, 50-55 λεπτά. Ωραία. Το λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα που το έχουμε έτσι έτοιμο και στο size τούτο και αν χρειαστεί πιέζουμε λίγο και θέλω το πινέλο γαλάτι άμα το έχεις, σε παρακαλώ. Μόνο εγώ δεν βρίσκω όλα τα πράγματα πριν ναι, να ξεκινήσει επειδή ξέρεις. Η Χρύσο δεν βρίσκει ποτέ τίποτε. Καλά βρίσκει και τα ούλα τα πράγματα σου. Μπράβο, τούτο. Νομίζω ότι ήταν καλό. Και απλά πιέζω την έτσι λίγο εδώ. Καλύτερα όχι τη σιλικόνη στο ναι, το πινέλο, καλύτερα το άλλο. Μα ήταν και το άλλο τη σιλικόνη, και το άλλο τούτο είναι ένα... Όχι, απλώς θέλεις έναν πινέλο το οποίο ή να μένει... Ή μπορεί με τα δάχτυλα, εντάξει είναι πιο εύκολο. Μπορείς και με τα δάχτυλα, απλά θέλεις να ενώσουν τα δύο φύλλα μεταξύ. Okay. Και έναν κοφτερό μαχαίρι σαν έρχεσαι πάνω. Τούτον είναι σε βολευτήλια. Και τούτον είναι, και εκείνον είναι καλό. Μια σπάτουλα. Τούτον είναι κοφτερό να το θέλεις, τούτον που χρησιμοποιήσα εγώ για το ζυμάρι. Και θα το κόψουμε έτσι σε μερίδες. Τούτον είναι να το βοηθήσει να με φουσκώσει η τυρόπιτα μας πάρα πολλά και να σχίσει σε ακανόνιστα. Ωραία. Έρχομαι κι εγώ, α. Κόφουμε τη σε τετράγωνα. Λοιπόν, σου φέρω... είναι έτοιμο το φαΐ μας, έτω. Εντάξει, έλα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε καλά. Δε, πιο παλιές φαΐ, μεσημεριανό, αφήσ' δείπνο. Αφήσ' το φούρνο. Ό,τι θέλεις. Εγώ να το πάρω στο φούρνο, εντάξει, 180 βαθμούς. Για 55 λεπτά, γιατί έκοψα την έτσι όμορφα. Το σχήμα κάνετε το όπως θέλετε, αλλά τούτη είναι. Έτσι. Πάει στο φούρνο. Λοιπόν,
Τώρα, εγώ θέλω να μου δώσεις έναν ωραίο κομμάτι. Εννοείται. Εντάξει. Βέβαια. Και εσύ μπορείς να πιάσεις έτσι ένα κουτάλι. Να πιάσουμε έτσι ένα κουτάλι. Θέλεις να σε σερβίρω. Ναι, να πιάσω και εγώ την τυρόπιτα για να βγάλω τα κομμάτια. Έλα. Okay. Εγώ ήξερα ότι θα μέναν ο κύριος Μιχάλης, πάντα θέλει κάτι έτσι το απογευματινό. Οπότε αν τούτον είναι τέλειο. Ένα σνακ. Ένα σνακ για το απόγευμα, σαν εμένα δεν τρώει ποτέ τίποτε. Okay. Ναι. Θέλουμε κάτι για να πίνουμε τα χάπια μας. Και όλοι είμαστε στην ηλικία που θέλει να τσιμπάς κάτι. Να σημειώσει ότι δεν έχουμε πιάτα. Εντάξει, για κάποιο λόγο. Εντάξει. Εύρε, ό,τι εύρεις, βάλε. Όχι τη σούπα, θα πούμε. Ναι. Okay. Εγώ προσπαθώ καλά. Άμα φύγει το πρώτο κομμάτι, μετά τα άλλα όλα είναι εύκολα. Τούτο είναι να το δοκώ εις γαλάτιας, μισό λεπτό για να το φύγει καλά. Φέρ μου και ένα μπιατάκι που να βάλω το δικό σου. Έλα. Για να φύγω μετά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Okay. Και έλα, σας πω, έβρασα τη λίγο την ώρα που ήρθα. Α, εκείνο είναι ωραίο. Έπιασα το τούτο, είναι ναι, καλό. Ναι, ναι, καλό. Οκ. Okay. Να πιάσω και εγώ τα μακαρόνια μου. Οκ. Okay. Νίτο. Λοιπόν, ναι, και μια σαλάτα, πραγματικά, αν και θέλεις κάτι άλλο. Ωραία. Να σου βάλω και σε ένα χρυσό. Εννοείται. Οκ. Okay. Λοιπόν, τούτο να το βάλουμε εδώ μπροστά. Και να σου βάλω και σε ένα. Να βρω ένα μπιάτο να βάλω σε χρύσος μου να φάει. Εγώ, ωραία, η δική μου. Ναι, εντάξει, περιμένω. Το έβαλα το δάμι. Θέλεις το κάπου αλλού. Έλ. Α, ωραίο. Προσιά μην καείς. Εντάξει, γιατί... Ού, βάλε μου και κάμποσο. Εμπολάζες το. Τέλειο. Ναι, προσιά να μην καείς, είπαμε. Εντάξει, περίμενα το. Πού θα του λάθει. Τούτε είναι η καλύτερη ώρα για μας, να ξέρετε. Ναι, που είναι να φάμε τα φαγιά. Αχ, που πάνω. Μα δείτε πόσο τυρί έχει μέσα, έχει πάρα πολύ τυρί μέσα. Ναι. Ζηλεύκετε μας τώρα. Αλλά μας ασκάμε. Λοιπόν, είναι... Επειδή έβαλες την αναρή μέσα, είναι σαν να έβαλες μπεσαμέλ. Πάρα πολλά κρεμμόδης του τη τυρόπιτα. Είναι... Δεν είναι αλμυρή, είναι τέλεια. Όσον αλμυρή πρέπει να είναι, είναι. Φανταστική, πάρα πολύ ωραία. Τα μακαρονιές γαλάτιας δεν παίζονται. Είναι αρωματικά, είναι πλούσια. Το τυρούι που πάνω που ψεροψύνεται και έτσι γινίσκεται κρατινέ, έτσι γίνονται το ωραίο. Τα μακαρόνια τα που πάνω δεν κλέψετε τα ούλα και να πω έτσι έχουν. Σαν τούτο δεν θέλει να κλέψεις. Ο κοιμάς σου μου σκομυρίζει πραγματικά. Είδε και το σπαναχούδι, δεν το καταλάβετε. Όχι. Τίποτε. Ευαρυψηθήκαν τα ρικατόνι. Όχι. Είναι στην ώρα όπως πρέπει, γιατί άφηκε στα είδε, στη ώρα που έφαγε ένα σκιό, όντως ήταν αλτέντε. Τώρα που μπαίνουν στο φούρνο όμως γίνονται τέλεια. Και να σου πω, είναι έναν φαΐ που μπορείς να ταΐσεις πολλούς, είτε την οικογένεια ή αν έχεις ένα τραπέζι που τώρα που να έρθει ο Πάσχα, ας πούμε, που να θέλουμε έτσι ωραία φαγητά για να στολίσουμε, τούτο είναι ένα φαΐ που να ταΐσεις και πολλούς και να αρέσει. Επίσης μπορείς να ετοιμάσεις τον κοιμά που πριν και απλά να βράσεις τα μακαρόνια, να τα ανακατέψεις, να βάλεις τα τυρκά και να το βάλεις στο φούρνο. Ναι, και όλα λεπτά δουλειά. Ναι. Πάρα πολύ εύκολο. Με σας πω ότι εγώ να, το έκανα έτοιμο με τα τυριά που πάνω και απλά πριν να έρθουν οι καλεσμένοι μας θα τα βάλα στο φούρνο να ψήσουν. Απλά και αμέ, αν είναι πολλά δεμένη η σάλτσα σου, μπορεί να τραβήσουν πολλά τα μακαρόνια και οπότε και... να τα βάλεις μες στο φούρνο να σου να λίγο βαρύψημένα. Ναι, να λίγο στεγνά. Εμείς εγώ τρώτα και λίγο βαρύψημένα, στη γαλάτια κάνετε τα πώς θέλει. Λοιπόν, η τυρόπιτα είναι πάρα πολλά ωραία και το φύλλο είναι εξαιρετικό. Να δεν το δοκιμάσετε στην κρεατόπιτα, δοκιμάστε το στον την τυρόπιτα. Είναι, είπα σας, σαν να ρίχνει μπεσαμέλ μέσα, είναι φανταστική.
Λοιπόν, ευράσαμε εμείς τώρα με τα φαγιά μας, δάμε, μια χαρά. Θέλει ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι και είμαστε μια χαρά. Τέλεια, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, φιλιά σε όλα τα εγγονάκια που βλέπουν τηλεόραση μαζί με τους γιαγιάδες τους, γιατί πιάνουμε πολλά μηνύματα. Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Μουά, αγαπώ σας πολλά. Γεια σας. Thank you.